Γεια σας. Και άλλα καλά νέα σήμερα λοιπόν. Σήμερα το θηλυκό μου γκέκο χεμιντάκτυλος τριέντρος γέννησε ένα ακόμα αυγό. Σήμερα είναι 29 Ιουλίου και αποδεδειγμένα γέννησε σήμερα, γιατί χθες και μετά τις 12 η ώρα ακόμα δεν έχει γεννήσει. Παίρνουμε λοιπόν το κουτί με τα υπόλοιπα αυγά που υποάζονται. Τα προηγούμενα τα γέννησε 16, το προηγούμενο δηλαδή, το ένα που ήταν υποασβεστομένο και έσπασε όπως σας είπα, αυτό είναι μια χαρά όμως. Και ήταν μόνο ένα και εκείνο μονό, όπως και η προηγούμενη γέννα. Και τώρα έκανα ορεξία με δύο αυγά και πάλι κράτησε το ένα. Δεν ξέρω γιατί, αν και τρώει καλά, είναι τυχαίνει, τόσο πολλά που γεννάει, δεν μπορεί να κρατήσει πάντα τη διάδα των αυγών μάλλον. Τώρα με ένα χέρι είναι λίγο δύσκολο να το ανοίξω, γιατί φοβάμαι μην αναπηδήσουν τα βουλάκια. Εδώ είναι τα παλιά αυγά. Λίγο μετακινήθηκαν, όπως μένετε. Τι έγινε? Οπα, μωρό. Δεν το ήξερα. Περιμένετε λίγο να το βάλω στη θέση του. Ρε την ατυχία μου. Δεν έχω που να βάλω το κουτί. Δείτε το τώρα. Δείτε το πριν μας φύγει. Να το. Σε μια μηδάκι μωρό. Να το. Κάπου θα μας φύγει. Μέσα. Να το. Πήγε να φύγει. Κλείνουμε καπάκι. Περιμένετε λίγο να δω τι κάνει. Και θα σας ενημερώσω. Δεν πιάνεται. Όπου είναι ταχύτατο. Να το. Το πιάσα το λιμπάκι. Είναι, θα σας το βάλω πάνω στο χέρι μου να το δείτε. Είναι μια σταλίτσα. Είναι πραγματικά μια σταλίτσα. Και είναι και πάρα πολύ μικρολία, αλλά έχει μεγάλο κεφάλι. Αυτό είναι καλό, επειδή σημαίνει ότι μπορεί να τρώει και μεγάλα έντομα. Θα το βάλω πάνω στο χέρι μου να το δείτε πριν εξαφανιστεί και πάλι. Να το. Είναι αυτό εδώ. Οπ, μέσα ξανά έφυγε. Κλείνουμε λοιπόν καπάκι. Προσεκτικά, μην γίνει τίποτα και το χάσουμε. Αν χαθεί αυτό τόσο μικρό που είναι, αν και έχω βρει διάφορα είδη που φύγανε, είναι τόσο μικρό αυτό που αν φύγει. Αυτό γεννήθηκε, περιμένετε να κάνω τον υπολογισμό γιατί δεν θυμάμαι. Γεννήθηκε 15 Ιουνίου και σήμερα είναι 29 Ιουλίου. 15 Ιουνίου με 15 Ιουλίου είναι 30 μέρες και για τις 29 άλλες 5, 35 συν 9, 44 μέρες, έκανε 44 μέρες εκόλαψη. Μια χαρά, σύντομη εκόλαψη. Τώρα για να δούμε εδώ τα ακίνητα και τα ήσυχα. Άρα και αυτό εδώ πρόκειται να βγει. Είναι έτοιμο. Του βάζουμε λοιπόν το αυγό το καινούριο μαζί με τα άλλα. Το βάζουμε άκρη για να φαίνεται ότι γεννήθηκε πιο αργά. Εδώ. Αυτό είναι σημερινό, 29 Ιουλίου. Όπως βλέπετε είναι μονό αυγό, αλλά είναι πιο μεγάλο σχέση με αυτό εδώ. Τέλεια λοιπόν. Και μωρό και αυγό. Την ίδια μέρα. Πολύ μικρό, πολύ ευαίσθητο, θέλει προσοχή. Λοιπόν, τώρα τι κάνουμε. Τώρα δεν ξέρω εγώ τι κάνουμε. Κλείνω το κουτί με τα αυγά. Και το πάω πάνω εκεί που ήταν και τα άλλα. Εκεί που ήταν πριν, εδώ που είναι και τα αυγά των κελιδωτών και έχω. Μπερδεύτηκα. Να το. Τώρα κλείνουμε τη φωλιά.
Μια να ξανασυγουρευτώ ότι δεν έχει άλλα αυγά. Αυτό δεν είναι κομμάτι από σοβά, δεν ξέρω τι είναι, το πατάω. Το χώμα είναι και υπόχωμα, έχει μέσα προσμίξεις, πετρούλες, έχει κλαδάκια. Δεν τα καθαρίζω όλα, δεν πειράζει. Παίρνουν και έχουμε στοιχεία τα γκέκο όταν γλύφουν το υλικό. Μια χαρά είμαστε. Κλείνουμε ξανά λοιπόν. Βάζουμε τον κορμό μπροστά στον προσανατολισμό που ήταν, δηλαδή έτσι. Με την περιοχή αυτή, τη μύτη εδώ που εξέχει από αριστερά. Έτσι κάνει την καλύτερη κάλυψη και στέκεται και καλύτερα. Εδώ είναι το μπολ με τα λευροσκούλικα, τα οποία ακόμα δεν τα έχουν φάει όλα. Και εδώ τώρα βάζουμε και το καπάκι. Και τώρα μετακινούμε το τεράριο πάλι πίσω. Και τώρα περιμένετε να βγάλω τα γκέκο, τα μεγάλα. Τώρα αυτό είναι το μικρό, τώρα πώς το μετακινήσω χωρίς να μου φύγει. Εντάξει, μέσα. Εδώ είναι τα μεγάλα. Που είναι πάρα πολύ γρήγορα, τα ξέρετε. Τα έχετε δει πως πάνε να ξεφύγουν, γι' αυτό βάζω κινητό. Το στηρίζω εδώ πάνω στο τεράριο του κυλιδωτού γκέκο της σταλίτσας, στο τελικό. Και επιχείρηση μετακίνησης. Μετακινώ τα γρήγορα μεγάλα με το χέρι. Αλλά θέλει δύο χέρια αυτή τη δουλειά γιατί είναι γρήγορα. Βάζω το τεράριο στη θέση του. Επαναφέρω το τα ξύλα που φύγε, το φλοιό που έφυγε. Όλα καλά, όλα καλά. Μετακίνηση και έκανα. Ανοίγουμε το καμπάκι. Ακούτε σε θέλω να μας τι γίνεται. Και πιάνουμε το φουσκωτό αρσενικό και το ξεφούσκωτο θηλυκό. Σας έχω πει για αυτά τα γκέκο και άλλες φορές. Είναι είδος που γεννάει πολύ. Κατάγεται από το Πακιστάν και την Ινδία. Είναι σε ίδιο γένος με το σεμιαμίδι το δικό μας. Αλλά εντάξει, έχει κάποιες διαφορές. Τα έβαλα μέσα λοιπόν, δείτε τώρα που τρέχουνε. Να το. Αυτά είναι. Τώρα βάζουμε πάνω σε αυτή. Τώρα θα φωτογραφίσω το μωρό. Αυτό θα κάνω και θα πάω να το δημοσιεύσω και στο Facebook και παντού. Για το, να πω για την επιτυχία εδώ. Εντάξει. Ακόμα φυσικά αυτά είναι μικρά. Ένα. Δύο. Δύο και εδώ. Ελέγχουμε ελαφρώς ψυχαναγκαστικά αν έχουν κλείσει καλά τα καπάκια. Όλα καλά. Και τώρα κοιτάζουμε το παιδάκι. Το παιδάκι είναι εδώ. Περιμένετε να το ξαναβγάλω. Μία. Δύο χέρια κι αυτό. Να το. Έλα. Θα το βάλω σε ένα φαουνάριο μικρό που έχω εδώ. Το βάζω τώρα λίγο πάνω στο χέρι μου απλά να το δείτε μια τελευταία φορά. Αυτό είναι. Όλο και όλο είναι αυτό. Καταλάβατε πόσο εύκολο να χαθεί αυτό. Τώρα τι κάνει, οπ, κατέβηκε. Εντάξει λοιπόν, φτάνει η βιντεοσκόπηση στο μικρό, είναι λίγο επικίνδυνη, μπορεί να φύγει. Κλείνουμε το καπάκι και τώρα θα φτιάξω ένα μικρό περιβάλλον για να μένει. Αυτά λοιπόν για σήμερα, είχαμε πολλά πράγματα σήμερα, πολλά καλά. Τώρα έχω να κάνω άλλες δουλειές, να το βάλω στη θέση του κλπ. Γεια σας.